Πολύ όλη κρύ, ειδικά του Δευτέρου Δεκαημέρου, αλλά και σιγά σιγά και το Τρίτο, είχατε θέματα με τον σύντροφο ή τους συνεργάτες. Αυτή όμως η έκλειψη μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντική, να δίνει νέα δεδομένα στον επαγγελματικό σας χώρο, ακόμα και στον κοινωνικό. Έτσι λοιπόν θα μπορούσατε, ακόμα και εσείς που είστε γεννημένοι σήμερα, αύριο και επηρεάζεστε από την έκλειψη που είπαμε ότι όταν γίνεται στα γενέθλιά σας σημαίνει για όλο το χρόνο κάποιες αλλαγές, να κάνετε μια αλλαγή η οποία είναι σωστή ή αν έχει γίνει κάτι να μπορέσετε να το διορθώσετε. Σε λίγο θα κάνετε μυστικές σχέσεις ή μυστικές συνεργασίες. Όταν η Αφροδίτη δικό σας κυβερνήτης αλλάζει ζώδιο που αλλάζει στις 2-3 Μαΐου. Οι κρυοί μας λοιπόν που είχαν όλη αυτή την ένταση τώρα με αυτή την έκλειψη μπορούν να ρυθμίσουν τα οικονομικά. Για τους Ταύρους μας είναι πολύ πολύ σημαντική, όπως σας είπα πριν από λίγο, για εσάς που έχετε γενέθλια μπορείτε να κάνετε μια νέα αρχή η οποία είναι σημαντική, να κάνετε μυστικές επαφές φροντίζοντας μέχρι και τον Ιούλιο που ο Άρης αλλάξει ζώδιο να ασχοληθείτε με την εργασία ή και με την υγεία. Στον εργασιακό σας χώρο οι φυστάμενοι σας δεν αποκλείεται να έχουν παράπονα και να δημιουργηθούν κάποιες εντάσεις οι οποίες είναι σημαντικές. Για τους διδύμους αυτή η έκλειψη είναι εντελώς αντιφατική. Από τη μία σίγουρα δημιουργείται ένα παρασκήνιο, δηλαδή κάποιοι μπορεί να συζητάνε για σας ή να προσπαθούν να εμποδίσουν τα σχέδιά σας τουλάχιστον μέχρι τις 7 Μαΐου. Από τις 8 Μαΐου και μετά θα έχετε πληροφορίες για αυτά που γίνονται τώρα παρασκηνιακά. Εσείς τώρα μπορείτε να συζητήσετε μυστικά, να έχετε μυστικές επαφές, μυστικές συμφωνίες, οι οποίες μπορούν να αποδώσουν σήμερα και αύριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικές μέρες. Πρώτον, θα έχετε πληροφορίες σημαντικές και δεύτερον, αύριο μεθαύριο μπορείτε να τις αξιοποιήσετε, μια και ο Ερμής κάνει μια πολύ ωραία όψη, που σημαίνει ότι οι πληροφορίες που θα πάρετε, αν τις αξιοποιήσετε σωστά, θα μπορούσαν να αποδώσουν και σε οικογενειακό και σε επαγγελματικό επίπεδο. Και θα αρχίσει από την άλλη εβδομάδα μια έντονη κοινωνική ζωή, η οποία έχει να σας προσφέρει πολλά. Βεβαίως τα άγχη σας δεν λείπουν και ίσως οι εντάσεις. Για τους καρκίνους μας, πολλά αλλάζουν στη ζωή σας. Πολλά αλλάζουν με αυτή την έκλειψη. Είναι πολύ σημαντική. Πολλές φορές η έκλειψη δείχνει μια αλλαγή η οποία είναι πολύ πολύ σημαντική και ευεργετική. Για εσάς λοιπόν τους καρκίνους οι οποίοι έχετε περάσει αρκετά και θα περάσετε λίγα ακόμα, η έκλειψη αυτή σας δίνει την ευκαιρία να μπείτε σε ένα νέο δρόμο. Μπορεί φίλοι να σας βοηθήσουν. Ένα οικονομικό θέμα ενδεχομένως να επιληθεί, ακόμα και πρόσωπο του περιβάλλοντός σας να είναι κοντά σας σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Εσείς που είστε γεννημένοι τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, μπορεί να έχετε μία βελτίωση στις καταστάσεις που ήδη υπάρχουν εντάσεις και να επωφεληθείτε από αυτές, ενώ των τελευταίων ημερών η Αφροδίτη σας στέλνει τους γλυκούς χαιρετισμούς που σημαίνει ότι η γοητεία σας ανεβαίνει. Τα λιοντάρια μας τα οποία έχουν μαζευτεί λιγάκι και ασχολούνται πολύ με τα επαγγελματικά, η έκλειψη αυτή είναι σημαντική. Μπορεί να σας ανοίξει νέους δρόμους για τα επαγγελματικά ακόμα και μετά από μία αποτυχία, ακόμα και με κάτι άλλο που θέλετε να κάνετε. Ένας καινούριος δρόμος ανοίγεται μπροστά σας. Θα έχετε την ευκαιρία να συζητήσετε είτε με φίλους είτε με πρόσωπα του περιβάλλοντός σας για τη νέα επαγγελματική σας ενασχόληση, η οποία μπορεί να είναι πολύ σημαντική. Θεαματική είναι η έκλειψη αυτή για τους Παρθένους. Σας το είπα και χθες, μπορείτε να κάνετε μία νέα αρχή. Να κάνω μία παρένθεση και να πω, όταν επηρεάζει η έκλειψη, δεν επηρεάζει μόνο σήμερα, αύριο, μεθαύριο ή για 10 μέρες. Είναι μία καινούργια αρχή την οποία μπορείτε να υποστηρίξετε και να προωθήσετε. Έχει σχέση με το εξωτερικό, έχει σχέση με νομικά διαδικαστικά. Οι σπουδαστές μπορεί να έχουν μια θαυμάσια ευκαιρία και δυνατοί φίλοι να σας βοηθήσουν. Και επειδή από τον άλλο χρόνο αρχίζει ό,τι καλύτερο για σας από το καλοκαίρι του 2015, σημαίνει ότι τώρα πρέπει να στήσετε, να δημιουργήσετε τις προϋποθέσεις ώστε να σας ανταμείψει ο Δίας όταν έρθει, γιατί και το σύμπαν είναι ζωντανό και βλέπει τις προσπάθειες που έχεις κάνει και πραγματικά σε ανταμείβει. Η επόμενη χρονιά μόνο για τους Παρθένους είναι έτσι αρκετά καλή? Το καλοκαίρι του 2014 μέχρι το καλοκαίρι του 2015 ο Δίας θα είναι στο λιοντάρι. Αυτή είναι μια άσχετη θέση για τους Παρθένους. Από το καλοκαίρι του 2015 και για ένα χρόνο θα παραμείνει στην Παρθένο, που σημαίνει ότι είναι η μεγάλη σας χρονιά, που όμως πρέπει από τώρα να προετοιμάζετε κάτι. Δηλαδή για να μπεις σε ένα σπίτι πρέπει να αρχίσεις να το χτίζεις. Για τους ζυγούς μας είναι μια περίεργη πανσέλινος, μπορεί οικονομικά ή συναισθηματικά να σας επηρεάσει άμεσα.